Φίλοι και φίλες, η φετινή 8η Μάρτης σφραγίστηκε από τις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις ενάντια στα κύματα της ακρίβειας για αξιοπρεπείς μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να καταδικαστούν οι πραγματικοί ένοχοι για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα ΤΕΠΗ. Η σκέψη μας είναι με τις μανάδες που έχασαν τα παιδιά τους στο έγκλημα των ΤΕΠΟΝ. Γι' αυτό ακριβώς ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί. Όσα μας πονούν και όσα μας συγκλονίζουν δεν είναι ένα μονόπρακτο έργο. Υπάρχει ένα βαθύτερο, σάπιο, οικονομικό-κοινωνικό υπόβαθρο. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις αφήνουν συνειδητά απροστάτευτο το λαό και τα παιδιά του, επειδή προστατεύουν το καπιταλιστικό κέρδος και την ανταγωνιστικότητά τους. Με την αποφασιστική θέληση όμως και στάση, κάθε εργαζόμενης, άνεργης, αυταπασχολούμενης, αλλά και αγρότησας, κάθε συνταξιούχου, μαθήτριας, φοιτήτριας, μπορεί να δυναμώσει το σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Να δυναμώσει δηλαδή η εργατική λαϊκή αντεπίθεση, το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής και της σημερινής κυβέρνησης όπως και το προηγούμενο, του εχθρικού αστικού κράτους της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προϋπόθεση γι' αυτό είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ στον δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης αλλά και στις κάλπες των ευρωεκλογών. Συντρόφισσες και σύντροφοι και φίλες, μπορεί να γίνει υπόθεση όλων μας η πλατιά διακίνηση και συζήτηση με το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής για τις Ευρωεκλογές, το οποίο δημοσιεύθηκε και κυκλοφορεί με το Σαββατοκύριακο ριζοσπάστη. Ένα πιο δυνατό κουκουέ μπορεί να γίνει ουσιαστικό στήριγμα στην πάλη ενάντια στα σκοτάδια της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης των κοινωνικών ταξικών ανισοτήτων, της βίας, της γυναικείας ανισοτιμίας. Βέβαια φέτος η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας σημαδεύτηκε και από τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια των φοιτητών και των φοιτητριών ενάντια στον νόμο της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με την αποφασιστική τους δράση έστειλαν μήνυμα ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα της διεκδίκησης αποκλειστικά δημόσιας, πραγματικά δωρεάν αναβαθμισμένης πανεπιστημιακής μόρφωσης. Κόντρα σε αυτό τον νόμο, κόντρα στις κατευθύνσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ενιαία αγορά πτυχίων, με κριτήριο προφανώς την τσέπη των γονιών των φοιτητών. Και μας εξοργίζει πραγματικά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να υπερασπιστεί αυτή την αντιδραστική τομή στην παραπέρα εμπορευματοποίηση της μόρφωσης με τη σφραγίδα και των άλλων αστικών κομμάτων που κυβέρνησαν, έφτασε σε ένα χυδαίο αντικομουνισμό. Προφανώς από ό,τι φάνηκε ενορχιστρωτής ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και βέβαια όπως πάντα έχει τους γνωστούς λαγούς, να το πούμε και διαφορετικά, την κυρία Κωνσταντοπούλου φυσικά της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και τελευταία στιγμή μαζεύτηκαν, αλλά κάναν την επίθεση τους στο κόμμα και βέβαια τους διάφορους γνωστούς, αν θέλετε, και μη εξαιρεταίους στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι είναι αυτό που τους ενόχλησε και κατηγορούν και καλά το ΚΚΕ για σεξισμό? Ότι το ΚΚΕ αποκάλυψε για ακόμα μία φορά ότι στη σύγχρονη αντιδραστικοποίηση της καπιταλιστικής κοινωνίας νέοι άνθρωποι, φοιτήτριες κυρίως αλλά και φοιτητές, είναι ευάλωτοι σε κυκλώματα εμπορευματοποίησης της σεξουαλικότητας κάτω από την ασφυκτική πίεση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα υπέρογκα έξοδα σπουδών, με τα δίδακτρα στα ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια του εξωτερικού, τη φοιτητική στέγη. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι εκατοντάδες συνδικαλίστριες, φοιτήτριες, βγήκαν με κείμενο που καταδικάζει αυτά τα αποκρουστικά φαινόμενα, που καταδικάζει αυτή τη διεθνή πείρα που, για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία έχει οδηγήσει περίπου
το 3% των φοιτητών, οι περισσότερες φοιτήτριες, να αναγκάζονται να μπλέκονται σε αυτά τα κυκλώματα του εμπορίου, του έρωτα, προσπαθώντας να αποπληρώσουν τα δίδακτα ή τα δάνεια που έφτασαν να δανείζονται με βάση τα στοιχεία του 2021 έως 57.000 λίρες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αντίστοιχα παραδείγματα προφανώς ισχύουν και στη Γαλλία, στην Γερμανία, στην Ολλανδία και σε μια σειρά άλλες καπιταλιστικές χώρες. Το πάθος της κυβέρνησης και όλων των υπόλοιπων που συνοστίστηκαν στην επίθεση αυτή για την υπεράσπιση και καλά του δικαιώματος είναι ότι ουσιαστικά με αυτή την απαράδεκτη στάση τους δείχνουν ότι υπερασπίζονται το δικαίωμα στη σεξουαλική εκμετάλλευση και τους καθιστούν πολέμιους των αγώνων για τα σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα της νεολαίας. Και τι δεν έχουμε ακούσει, όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά και πιο πριν, μιλώντας για επιλογή, ελευθερία, χειραφέτηση, για αυτοδιάθεση του σώματος, όλα αυτά συνοδεύουν την προσπάθεια των αστικών επιτελείων, σοσιαλδημοκρατικών αλλά και οπορτουνιστικών δυνάμεων να απελεγχοποιήσουν αυτή την ακραία όψη σύψης της καπιταλιστικής κοινωνίας. Είναι όμως όντως ελεύθερη επιλογή? Σε αυτή την σάπια εκμεταλλευτική κοινωνία όλες οι εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής δεν καθορίζονται ελεύθερα, αλλά υποτάσσονται στο καπιταλιστικό κέρδος. Από τη στιγμή που η σεξουαλική πράξη γίνεται με κριτήριο και με σκοπό το χρηματικό έσοδο, καμία ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτή την ερωτική επαφή. Δεν μπορεί δηλαδή να συγκαλυφθεί ο εξαναγκασμός, η χειραγώγηση, η βία και η εκμετάλλευση που είναι κομμάτι, είναι στο DNA αυτού του κοινωνικού ζητήματος της πορνείας. Και εξετάζοντας αυτό το φαινόμενο ιστορικά, από την αρχή του καπιταλισμού έως σήμερα, θα διαπιστώσουμε πως οι αιτίες που οδηγούν γυναίκες, αλλά και άνδρες πλέον και παιδιά να μπλέξουν σε αυτά τα κυκλώματα του αγοραίου έρωτα είναι η οικονομική και κοινωνική καταναγκασμή που γεννάει η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Δηλαδή είναι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, οι τεράστιες δυσκολίες επιβίωσης, η στέρηση των αναγκών στο έδαφος της εργασιακής ανασφάλειας, της ενεργειακής φτώχειας, στο έδαφος της έλλειψης ακόμα και της στέγασης. Είναι αυτό που έλεγε η Γαλάτια Καζαντζάκη στο ποίημά της το Αμαρτωλό, «Μα την κόλασή μου στο φωνάζω, εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω». Ουσιαστικά επιδρούν οι αντιδραστικές κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα για τη γυναίκα, για τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, για τις ερωτικές σχέσεις που γεννιούνται ακριβώς στο έδαφος της καταπίεσης της γυναικείας ανισοτιμίας. Ακόμα και αν ορισμένες φορές αυτός ο καταναγκασμός δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, δηλαδή δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά αυτή η σύναψη σεξουαλικής καταναγκαστικής σχέσης για λόγους οικονομικούς, η ουσία του όμως δεν αλλάζει. Και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λένε οι ίδιες οι κοπέλες, οι οποίες έχουν εξαναγκαστεί να μπλεχτούν σε αυτά τα δίχτυα, σε αυτά τα κυκλώματα της πορνείας. Λέει μία, σε 3 χρόνια άλλαξα 3 εταιρείες. Σε μια από αυτές με είχαν επί 1 εξάμηνο ανασφάλιστη, με πλήρωναν μαύρα. Εγώ έχω ένα σοβαρό χρόνιο θέμα υγείας και με έκαιγε το θέμα της περίθαλψης. Άλλη περίπτωση. Δούλευα σερβιτόρα, μια δυσάρεστη, κακοπληρωμένη δουλειά, με άθλιες συνθήκες, χωρίς σταθερό ωράριο, χωρίς ένσημα, χωρίς να νιώθεις ότι σε σέβονται. Και βέβαια αυτά επιβεβαιώνονται και από την πείρα άλλων χωρών, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, όπου γυναίκες εξαναγκάζονται στην πορνεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά διέξοδα και τις ανάγκες επιβίωσης της οικογένειας, ακόμα και για να αποπληρώσουν μια πιστωτική κάρτα. Παλιότερη έκθεση της Βρετανικής κυβέρνησης, συγκεκριμένα του 2004, σημείωνε ότι το 74% των γυναικών ανέφερε ότι το κάνουν
για να πληρώσουν τους λογαριασμούς του νοικοκυριού και για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους. Την ίδια στιγμή οι εκτιμήσεις είναι ότι τα επίσημα και ανεπίσημα κυκλώματα πορνείας στη Βρετανία συνέβαλαν 4,7 δισεκατομμύρια λίρες στο ΑΕΠ μόνο το 2021. Μάλιστα, έχουν φτάσει να κάνουν και μελέτες τα οικονομικά επιτελεία για το πώς πρέπει τα αστικά κράτη να υπολογίσουν τα κέρδη από τη βιομηχανία του σεξ, άρα για να μπορέσουν και να τα φορολογήσουν. Αποφέρουν, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις, σε καπιταλιστικά κράτη, σε κυκλώματα, είτε παράνομα είτε νόμιμα. Χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, που η πορνεία είναι νόμιμη, ο ετήσιος τζίρος ξεπερνάει τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Η πορνεία προφανώς μπορεί να μην έχει τη μορφή που την ξέρουμε σε σχέση με το παρελθόν. Στο παρελθόν, για παράδειγμα, ιδιαίτερα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μετέπειτα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η φτώχεια, η μιζέρια της ζωής στην Ήπεθρο έστρωχνε τις κοπέλες στα αστικά κέντρα απροστάτευτες. Η πορνεία τότε παρουσιαζόταν ως δίθεν εναλλακτική λύση μπροστά στην άθλια ζωή της εσωτερικής υπηρέτριας. Πλέον δεν στηρίζεται μόνο ή κυρίως στα κύματα μεταναστριών προσφύγων ως αποτέλεσμα και των αντεπαναστατικών ανατροπών στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Γιατί αυτό θα έπρεπε να το ξέρει ο Πρωθυπουργός, ότι όλα αυτά τα κύματα των γυναικών που είναι ευάλωτα στα κυκλώματα της πορνείας, μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές, ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν σε αυτή την ακραία μορφή εκμετάλλευσης. Τώρα προφανώς, η σύγχρονη μορφή της πορνείας παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, αξιοποιώντας και το διαδίκτυο. Βέβαια, και τότε και σήμερα, περιλαμβάνει τα επίσημα και αναπίσημα κυκλώματα τράφικινγκ, ακόμα και παιδιών, ουσιαστικά μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα. Σε μια εποχή, αν θέλετε, που κάθε πτυχή της ζωής μας κυριαρχεί στο διαδίκτυο, το ανθρώπινο σώμα, η ανθρώπινη σεξουαλικότητα δεν θα μπορούσαν να μείνουν εκτός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο διαδίκτυο πάνω από 350 εκατομμύρια σελίδες με πορνογραφικό υλικό. Η εκτίμηση είναι ότι περίπου το 27% των βίντεο που είναι ανεβασμένο στο διαδίκτυο έχουν τέτοιο περιεχόμενο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν θέλετε, είναι η παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα OnlyFans, που λειτουργεί συνδρομητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο τον Αύγουστο του 2021, με βάση τα στοιχεία του Αυγούστου του 2021, είχε 2 εκατομμύρια δημιουργούς και εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες. Τα κέρδη της εταιρείας έφτασαν το 2021 τα 284 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2022 ξεπέρασαν τα 233 εκατομμύρια δολάρια. Μάλλον έπεσε λίγο την περίοδο μετά την πανδημία. Ουσιαστικά το OnlyFans έφερε την πορνογραφία στις διαστάσεις πραγματικών ανθρώπων. Αυτά μας είπε άρθρο της Καθημερινής, υπονοώντας πως ξεπερνά τις γνωστές μορφές της πορνείας. Έλεγε τότε αυτό το σέλιδο για αναφορές γυναικών που λέγανε «Δεν πουλάω το σώμα μου, πουλάω πίτσε». Είναι η γνωστή ατάκα που αξιοποιείται για να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση, ειδικά των νέων, η εμπορευματοποίηση της σεξουαλικότητας του γυναικείου σώματος, διαστρεβλώνοντας τα ίδια τα πρότυπα για τις νέες γυναίκες. Είναι όμως έτσι όπως λέει «Δεν πουλάω το σώμα μου, πουλάω πίτσε». Το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι τι είναι η πορνεία. Δηλαδή, εμπορευματοποίηση των σεξουαλικών σχέσεων, της σεξουαλικής επαφής. Οι άνθρωποι αυτοί, γυναίκες και άνδρες, είναι θύματα της κραυγαλαίας μορφής εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης του ανθρώπινου σώματος, μιας παθογένειας σοβαρής που γέννησαν και γεννούν οι ταξικές εκμεταλλευτικές κοινωνίες με οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αιτίες. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η πορνεία δεν είναι μια μεμονωμένη πράξη ενός μεμονωμένου προσώπου που δίθεν νοικιάζει ελεύθερα το σώμα του.
Είναι ένα ιστορικό κοινωνικό ζήτημα, ένα οργανωμένο σύστημα με σκοπό το κέρδος μέσα από την ακραία μορφή εκμετάλλευσης του σώματος, ιδιαίτερα των γυναικών. Απάντηση λοιπόν σε αυτή τη σύγχρονη σύψη είναι να απορρίψουμε την αντιδραστική παλέτα των επιλογών από την οποία δήθεν ελεύθερα καλούν τη νέα και το νέο να επιλέξει. Γι' αυτό το ΚΚΕ και η ΚΝΕ παλεύουμε για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την κατάργηση κάθε μορφής οικονομικού-κοινωνικού καταναγκασμού, για την απελευθέρωση των γυναικών από κάθε κοινωνική ανισότητα. Σε αυτό τον αγώνα εντάσσεται και η θέση μας για την κατάργηση της πορνείας. Δεν είναι λύση η αποδοχή και η νομοποίηση της πορνείας μέσω δήθεν εξυγχρονιστικών μεταρρυθμιστικών προτάσεων περί σεξεργασίας, για να συντηρείται ουσιαστικά η βιομηχανία εμπορευματοποίησης του σεξ επίσημη και ανεπίσημη με τις δήθεν σύγχρονες μορφές της. Το κύριο είναι πώς θα αρθούν οι οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που τη γεννούν με βασική προϋπόθεση την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η θέση μας για την εξασφάλιση σε όλες και όλους καθολικά του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν γυναίκες, παιδιά, άνδρες από τα δίχτυα αυτών των κυκλωμάτων. Φυσικά, η ένταξή τους στην κοινωνική εργασία χρειάζεται να στηρίζεται σε ένα δίκτυο υπηρεσιών και δομών αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, που θα παρέχει και την αναγκαία οικονομική, κοινωνική, ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων με όλο το αναγκαίο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό. Και εδώ έγραψε κυριολεκτικά ιστορία το νεαρό Σοβιετικό κράτος αμέσως μετά την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στην αρένα και τη σύψη του καπιταλισμού, όπου όλα πουλούνται και αγοράζονται, όπως λέει και ο τίτλος της εκδήλωσης, θυσιάζονται στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους όλες οι κοινωνικές σχέσεις. Οπωσδήποτε στη σημερινή συζήτηση δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε πλευρές αυτού του σύνθετου ζητήματος. Εξάλλου το κόμμα μας συνεχίζει τη μελετητική προσπάθεια, επιδιώκουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με επιστήμονες στην υγεία, με νομικούς, άλλους κοινωνικούς επιστήμονες, αντλώντας συμπεράσματα από τη διεθνή πείρα, από την ιστορική πείρα, από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού τον 20ο αιώνα. Ποια είναι όμως η αφετηρία για να προσεγγίσουμε αυτά τα σύνθετα ζητήματα? Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα του Μάρξ. Ήρθε η εποχή όπου όλα, ακόμα και εκείνα που τα θεωρούσαν οι άνθρωποι σαν αναπαλωτρίωτα, έγιναν αντικείμενο ανταλλαγής, αντικείμενο σχροκέρδειας και μπορούν να πουληθούν. Είναι εποχή που ακόμα και εκείνα τα πράγματα που μπορούσαν να μεταδοθούν μα ποτέ να ανταλλαχθούν σαν εμπόρευμα, να δοθούν μα ποτέ να πουληθούν, να αποκτηθούν μα ποτέ να αγοραστούν, όπως η αρετή, η αγάπη, η γνώμη, η επιστήμη, η συνείδηση κτλ. Η εποχή που όλα τα πέρασαν στο εμπόριο. Είναι η εποχή της γενικής διαφθοράς, της παγκόσμιας αγοραπολισίας ή, για να μιλήσουμε με τους όρους της πολιτικής οικονομίας, η εποχή που κάθε τι, ηθικό ή φυσικό, έχει εμπορική αξία. Τα δίχτυα αυτής της εμπορευματοποίησης λοιπόν απλώνονται και στην ανθρώπινη αναπαραγωγή μέσω της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που ήρθε στην επικαιρότητα με αφορμή τον πρόσφατο νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την κοινή γονική μέρημνα. Βέβαια το ΚΚΕ τα αναδείκνυε, τα πάλευε με εκδηλώσεις, με ειδική αυτογραφία στο ριζοσπάστι στην ΚΟΜΕ χρόνια τώρα. Ήρθε όμως με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο το επικίνδυνο απόστημα που δημιουργεί η εμπορευματοποίηση της αναπαραγωγικής διαδικασίας, οι σοβαρές παρενέργειες που προκαλεί αξιοποίηση των επιστημονικών κατακτήσεων με κριτήριο το επιχειρηματικό καπιταλιστικό κέρδος, παράνομο αλλά και το δίθεν νόμιμο. Πολλά έχουν αποκαλυφθεί για το εμπόριο που γίνεται με τις δότριες οαρίων, και εδώ στη Θεσσαλονίκη είχατε στο πρόσφατο παρελθόν, όπως σε σχέση και με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, με όλα αυτά που αναδείχθηκαν, θυμάστε τότε με τα Χανιά, με το κύκλωμα το καλοκαίρι, ήταν που μας πέρασε.
Η χώρα μας εξάλλου είναι από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η παρένθετη μητρότητα είναι νόμιμη από το 2002. Ας πούμε απαγορεύεται στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία και σε πολλές ακόμα χώρες. Βέβαια, από μία συνάντηση που κάναμε με τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης, από ό,τι φαίνεται και σε άλλα καπιταλιστικά κράτη που είναι εμπορευματοποιημένοι ιατρικώς υποβοηθούμενοι να παραγωγή, υπάρχουν τέτοια κυκλώματα εμπορικής παρένθετης μητρότητας. Βέβαια, από το 2002 που υπήρξε το θεσμικό πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Κάθε κυβέρνηση προσθέτει ένα ακόμα λιθαράκι στο νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφώνοντας την Ελλάδα σε προορισμό ιατρικού αναπαραγωγικού τουρισμού για ζευγάρια από το εξωτερικό που είναι υπογόνιμα ή που θέλουν να αποκτήσουν με αυτόν τον τρόπο παιδί. Γιατί τώρα να τα πούμε κιόλας, υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικών με οικονομική επιφάνεια που λένε τώρα μην χαλάσω και τη φόρμα μου και μείνω έγκυος και κάνω κανένα χρόνο να χάσω τα κιλά, ας προχωρήσω στη διαδικασία της εμπορικής παρένθετης μητρότητας. Κάτι εφοπλιστή να σε παθούσει, δεν κάτι ξέρω. Κάτι τέτοιες αναξιοπαθούν. Κάτι αναξιοπαθούνται, στέκουν. Κάποιες άλλες κυρίες που κάνουν πρωινές εκπομπές, δεν ξέρω. Ονόματα δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε, υπονόμα μόνο. Έχουμε και ειδικά, έτσι ξέρω, αξεσουάρ. Παίρνουν, πάνε και αγοράζουμε ειδικά εσόρουχα με να μεγαλώνει η ψεύτικη κοιλιά και τα λοιπά. Ναι, δεν είναι. Έχει προχωρήσει το... Έχει προχωρήσει η βιομηχανία. Λοιπόν, με την πολιτική τους τελικά δεν υποβοηθούν τις ανάγκες των υπογόνιμων ζευγαριών ανθρώπων που θέλουν να αποκτήσουν παιδί, υποβοηθούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών κολοσσών σε αυτό το τομέα, αφού σκεφτείτε ότι από τις 55 μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τράπεζες οαρίων και σπερματοζωαρίων, μόνο οι 7 είναι δημόσιες, οι οποίες επίσης λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον πρόσφατο νόμο που πέρασε του 2022 απογείωσε αυτή την ακραία μορφή εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος, αφού με τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ και με τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε παρόν, οι ιδιωτικές κλινικές γίνονται μεσάζοντες ανάμεσα σε ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί και στις γυναίκες δότριες οαρίων ή γυναίκες που θα γίνουν παρένθετες. Αναλαμβάνουν ακόμα και να βρουν δότριες, παρένθετες γυναίκες, φτάνοντας στο σημείο να βγάζουν αγγελίες στα διάφορα site ανέβρεσης εργασίας, ακόμα και στις τάσεις των λεωφορείων κοντά στις πανεπιστημιοπόλεις, απευθυνόμενοι ιδιαίτερα σε νέες γυναίκες, σε φοιτήτριες. Η ανασφάλεια στην εργασία, η χαμηλή μισθή, η ανεργία είναι παράγοντες που αφήνουν τις γυναίκες ευάλωτες σε τέτοιες ακραίες μορφές εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος. Τα παραπάνω δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Η διεθνής πείρα εξάλλου διδάσκει. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι της Ουκρανίας, εκεί που συνεχίζεται η υπεριαλιστική σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην καπιταλιστική Ρωσία και τους συμμάχους της από την άλλη, όπου αποτελεί διεθνή κόμβο εμπορικής παρένθετης μητρότητας με τα διάφορα γραφεία να διαφημίζουν τις φθηνές υπηρεσίες τους σε όλο τον κόσμο, γιατί το κόστος για το ζευγάρι που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί μέσω της Ουκρανίας φτάνει 40 με 60.000 δολάρια, ενώ στη ΣΥΠΑ εκτοξεύεται σε 80.000 έως 120.000 δολάρια. Μάλιστα, θα τα έχετε δει και στο ριζοσπάστη και από τη Βουλή που τα αποκαλύψαμε, το 2022 η αξία της παγκόσμιας βιομηχανίας εμπορικής παρένθετης μητρότητας υπολογιζόταν σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ μέχρι το 2032, όχι μακριά, ο αριθμός αυτός προβλέπεται να εκτοξευθεί στα 129 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάνω σε αυτό το έδαφος έγινε συζήτηση και στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς όπως αναφέρεται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
γίνονται 1 εκατομμύριο κύκλοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όπως επισημαίνεται από το συγκεκριμένο ψήφισμα, η αυξανόμενη ζήτηση από εμπορικές εταιρείες, π.χ. Τράπεζες Οαρίων, διαγωνιμοποίηση αυξάνει την πίεση για δωρεά και κατά συνέπεια την ανάγκη για ισχυρά μέτρα προστασίας των δοτών, των δοτριών στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκτιμάμε, συντρόφισσες και σύντροφοι και φίλες, ότι θέλουν να βάλουν κάποια ελάχιστα όρια ασφάλειας που αντικειμενικά όμως δεν μπορούν να εξασφαλιστούν. Γιατί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών υπερβαίνει το επιστημονικό κριτήριο με την επιστημονική συνεργασία. Όσα πλαίσια, κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας και αν θέσουν, όσες νομοθετικές ρυθμίσεις και αν περάσουν, δεν μπορούν να αναιρέσουν το γεγονός της ακραίας εμπορευματοποίησης της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Με αποτέλεσμα, αυτή η διαδικασία της εμπορικής παρένθετης μητρότητας, ακόμα και της δωρεάς οαρίων, να εκθέτει τις γυναίκες με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Δηλαδή, σε αυτή την καπιταλιστική αγορά δεν μπορούν να μπουν κανόνες όπως ισχυρίζονται σοσιαλδημοκρατικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι ότι κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις του καπιταλισμού διαπερνούν το σύνολο των ανθρώπινων σχέσεων και των διαπροσωπικών. Επιδρούν στον τρόπο σκέψης, στα αντισώματα που διαμορφώνει κάθε προσωπικότητα απέναντι σε μια σειρά αντιδραστικά πρότυπα στάσης ζωής, απέναντι στις πιέσεις που δέχεται από το οικογενειακό, φιλικό, εργασιακό, γενικότερα το κοινωνικό περιβάλλον. Όλα αυτά προφανώς επηρεάζουν τις επιλογές, τις αποφάσεις καθενός και καθεμιάς για τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τη συμβίωση, το γάμο, το διαζύγιο. Εδώ όμως χρειάζεται να σταθούμε στο γεγονός ότι ιστορικά διαμορφώνεται ένα εξελικτικό σύστημα στους ανθρώπους που επιδρά ώστε κάποιος να νιώθει πιο κοντά σε ένα άλλο πρόσωπο. Σε αυτές τις προσωπικές επιλογές καθρεφτίζεται το πλέγμα των αναγκών, των ικανοτήτων, των ιδεών, των αξιών, των ηθικών απόψεων και πεποιθήσεων. Όμως όλο αυτό το πλέγμα δεν διαμορφώνεται σε κοινωνικό κενό. Είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης, κοινωνικών συνθήκων και παραγόντων που αντανακλώνται στη σκέψη, στην πορεία ανάπτυξης και ορίμανσης της κάθε ξεχωριστής προσωπικότητας. Δηλαδή υπάρχει ένα σάπιο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο φυτρώνουν τα αγκάθια του ανταγωνισμού, του εγωιστικού τρόπου σκέψης και στάσης, η υποτίμηση της προσωπικότητας, ακόμα και της ζωής ενός ανθρώπου. Αυτές οι αξίες γίνονται viral στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στο χώρο δουλειάς, αναπαράγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την πολιτιστική βιομηχανία εννοείται, αναπαράγονται από όλους τους μηχανισμούς του αστικού κράτους και των υπεριαλιστικών συμμαχιών, διαμορφώνοντας έτσι μαζικά πρότυπα διαπροσωπικών ερωτικών σχέσεων. Πρόκειται δηλαδή για μια κρίση της ηθικής των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων που ο πυρήνας τους είναι η ατομική καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Αυτή είναι η γενουσιουργός αιτία του προβλήματος. Οπωσδήποτε, συντρόφισσες και σύντροφοι και φίλες, στον δρόμο της γνώσης και του αγώνα, με τη δύναμη των επαναστατικών ιδεών, μπορούν να πολλαπλασιαστούν οι δυνάμεις που χειραφετούνται από αντιδραστικές, παλιές και δίθεν νέες κοινωνικές αντιλήψεις. Μέσα σε αυτό το δρόμο μπορούν να πληθύνουν οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες που θα αποκαλύπτουν τον ανορθολογισμό και την αντιδραστικότητα των συνθημάτων περί αυτοδιάθεσης του σώματος, γενικά περί ελευθερίας, συνθήματα που προφανώς ούτε συγκρούονται αλλά αφήνουν στο απειρόβλητο τη σύγχρονη σύψη του καπιταλισμού, τον οικονομικό-κοινωνικό καταναγκασμό. Αντιλήψεις που νομιμοποιούν την κανονικότητα της εμπορευματοποίησης κάθε πλευράς της κοινωνικής μας ζωής. Αυτό είναι, αν θέλετε, και το έδαφος πάνω στο οποίο θεμελιώνεται η αλωτρίωση, η αποξένωση του ανθρώπου από κάθε ουσιώδη δραστηριότητα. Η συμμετοχή στο συλλογικό αγώνα
στην ταξική πάλη αποτελεί πηγή έμπνευσης για ανυπότακτη και αγωνιστική στάση ζωής σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς μας και στις διαπροσωπικές ερωτικές σχέσεις. Μέσα στους αγώνες μπορεί ο καθένας και η καθεμία να δει ότι μία επιλογή έχουμε. Να γίνουμε πρωταγωνιστές των εξελίξεων σε σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την καπιταλιστική εξουσία, τις διακρατικές υπεραλιστικές τους ενώσεις. Η ίδια η συμμετοχή στην ταξική πάλη είναι που μπορεί να αναπτύξει ολόκληρα την προσωπικότητα καθενός και καθεμιάς, να κάνει τη ζωή πλούσια και δημιουργική. Εκεί σφυριλατούνται και οι αξίες της συλλογικότητας, της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, του αμοιβαίου σεβασμού. Εκεί καλλιεργείται και αναπτύσσεται η ικανότητα κάθε προσωπικότητας να βελτιώνεται συνεχώς, χωρίς να συμβιβάζεται με ό,τι έχει καταφέρει. Χωρίς να εγκλωβίζεται στις κυρίαρχες άρχες αξίες και στα κοινωνικά στερεότυπα για τον άντρα και τη γυναίκα. Σε αυτό το δρόμο όμως καταπτύχεται και η βαθύτερη συνείδηση της σχέσης κάθε ανθρώπου με την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα στα πλαίσια των κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες ζει, δρά και αντεπιδρά. Σε αυτό το δρόμο θα νιώσει και η γυναίκα δυνατή να επιλέξει τον σύντροφό της, ικανοποιώντας την ανάγκη της για αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό. Και αυτό μπορεί να το διασφαλίσει οριστικά και αμετάκλητα μια κοινωνία στην οποία ο εργαζόμενος άνθρωπος, απελευθερωμένος από τα καπιταλιστικά δεσμά, μπορεί να απελευθερώσει μαζί και τις τεράστιες δυνατότητες της εποχής μας να τις θέσει στην υπηρεσία των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατική εξουσία. Εκεί μπορεί να αναπτυχθεί και ο νέος τύπου ανθρώπου, άνδρας και γυναίκα, με τρόπο ισότιμο, του ανθρώπου που θα είναι κάτοχος της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, οργανωτής της ίδιας κοινωνικής παραγωγής και θα υπερασπίζεται τις νέες κατακτήσεις του απέναντι στο παλιό που δεν πεθαίνει μονάχο του. Σε αυτό το δρόμο μπορούν να αποκτήσουν το ουσιαστικό περιεχόμενο, η αγάπη, ο αμοιβαίος σεβασμός στις διαπροσωπικές σχέσεις, να απελευθερωθεί η απόφαση συμβίωσης από κάθε οικονομική κοινωνική εξάρτηση και βέβαια τις αναχρονιστικές κοινωνικές προκαταλήψεις. Αυτό το περιεχόμενο, αν θέλετε, αναβλύζει από τα γράμματα του Μάρξ στην αγαπημένη του Τζέννη, δηλώνοντας που έρωτας έρωτας του για εκείνη κάνει τον άνθρωπο ξανά άνθρωπο με όλη τη σημασία της λέξης. Ωστόσο, το ξερίζωμα τόσο σύνθετων κοινωνικών φαινομένων που έχουν, αν θέλετε, και τη ρίζα τους στα βάθη των αιώνων, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ακόμα και στα πλαίσια οικοδόμησης του σοσιαλισμού, που θέτει απλώς τις βάσεις στο υπόβαθρο για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών. Άλλωστε, ο ίδιος ο Λένιν μας εμπνέει με τα ίδια του τα λόγια 100 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος, που συμπληρώθηκαν φέτος από το θάνατό του. Στις συνομιλίες του με την Κλάρα Τσέτκιν ασκούσε κριτική σε απόψεις που υποστήριζαν ότι στην κομμουνιστική κοινωνία η ικανοποίηση των σεξουαλικών πόθων θα είναι κάτι το απλό, το ασήμαντο, όπως είναι να πίνεις νερό. Πολέμησε αντιλήψεις που συνέδεσαν μηχανιστικά, σαν να είναι μια ευθεία γραμμή, το ζήτημα του έρωτα των διαπροσωπικών σχέσεων με την οικονομική βάση, δηλαδή με την εμβάθυνση των σοσιαλιστικών σχέσεων. Φώτιζε την τιτάνια προσπάθεια που χρειαζόταν να κάνει το νεαρό Σοβιετικό κράτος στο ιδεολογικό, στο πολιτικό, στο νομικό επικοδόμημα της κοινωνίας, μαζί με επαναστατικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας και ζωής, ιδιαίτερα των γυναικών αλλά και των ανδρών. Εξάλλου, ο Μάρξ και ο Έγγελς μίλησαν για την ολοκληρωτική κατάργηση της πορνείας, επίσημης και ανεπίσημης, εγώ σαν το γάμο. Έλεγαν αυτό που μπορούμε να υποθέσουμε σήμερα για τη ρύθμιση των σεξουαλικών σχέσεων, ύστερα από το υποκείμενο σάρωμα της κεφαλοκρατικής παραγωγής, περιορίζεται συνήθως σε ό,τι πρόκειται να λείψει. Τι θα προσθεθεί όμως, αυτό θα κρυφθεί όταν αντρωθεί μια γενιά από άντρες που ποτέ στη ζωή τους δεν θα έχουν βρεθεί στην ανάγκη να αγοράσουν με λεφτά ή με άλλα κοινωνικά μέσα το δόσιμο μιας γυναίκας
και μια γενιά από γυναίκες που ποτέ δεν θα έχουν βρεθεί στην ανάγκη να δοθούν σε έναν άνδρα για κανένα λόγο εκτός από την αληθινή αγάπη, ούτε να αρνηθούν το δώσιμο στον αγαπημένο τους από το φόβο μπρος στις οικονομικές συνέπειες. Τότε αυτοί οι άνθρωποι θα φτιάξουν τις δικές τους, το δικό τους ηθικό κώδικα και θα γράψουν στα παλιά τους στα παπούτσια τι λένε σήμερα εμείς για αυτούς. Τελεία και πάντα ήταν. Είναι δηλαδή οι πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι του σήμερα, γιατί παλεύοντας για να φέρουμε την κοινωνία μπροστά, φέρνουμε και εμείς τον εαυτό μας πιο κοντά στο μέλλον. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, η ιστορική πείρα και τα διδάγματα από τη συγκλονιστική διαδρομή μιας πρωτοπορίας γυναικών στο επαναστατικό εργατικό κίνημα μπορεί να τροφοδοτήσει δημιουργικά τη σκέψη και τη στάση μας. Αποδεικνύεται τελικά πως η ίδια η ζωή σε συγκεκριμένες συνθήκες φτιάχνει πιο μαζικά ηρωίδες και ήρωες που αψηφούν τις κακουχίες, ακόμα και τον ίδιο το θάνατο. Οι κομμουνίστρες στην Ελλάδα έγραψαν λαμπρές σελίδες με την πρωτοπόρα δράση τους για την ισοτιμία και τη χειραφέτησή τους. Δεν εξάρτησαν την πορεία τους στο κόμμα από την πορεία του άνδρα τους, που μπορεί και να λύγησε μπροστά στις δυσκολίες της ταξικής πάλης ή μπορεί και να πρόδωσε την υπόθεση του κόμματος. Όλη η δύναμη, όλη η σκέψη συγκεντρώνεται σε ένα πόθο. Να αντέξουμε, να μην προδώσουμε. Αυτά ήταν τα δικά τους λόγια. Και δεν είναι μόνο το βαθύ συνέστημα που οπωσδήποτε ξεχυλίζει. Πηγή έμπνευσης αποτελεί και η ασυμβίβαστη με τις δυσκολίες αφοσίωσή τους στο σκοπό της κοινωνικής απελευθέρωσης από τα καπιταλιστικά δεσμά. Το σπόρο αυτής της κοινωνίας καλλιεργεί και σήμερα η πρωτοπορία μέσα από την καθημερινή μας πάλη, μέσα από τη στάση, μέσα από το παράδειγμά μας. Οι σύγχρονοι κομμουνιστές και κομμουνίστριες είναι μια στάλα από τον άνθρωπο του μέλλοντος, από το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας, από την ταξική εκμεταλλευτική στην κομμουνιστική κοινωνία. Με γνώση, με τόλμη, με ατσαλένια αντοχή, σε συμπόρευση με το κουκουέ παντού, δυναμώνουμε τον αγώνα για την ισοτιμία και την πραγματική χειραφέτηση της γυναίκας. Προετοιμαζόμαστε για τις στιγμές που ο ηρωισμός θα γίνει κάτι το απλό, το φυσικό, σαν την ανάσα. Ευχαριστώ.